Σήμερα ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος επιμορφώσεως των νέων αγροτών και γενικά των αγροτών, ο οποίος ξεκίνησε με τη βοήθεια του Ελγό Δημήτρα και με συνεργασία με τον Ελγό Δημήτρα και έλαβε χώρα στη Λέσβο για την ελαιοκομεία πριν από κάποιους μήνες στις εγκαταστάσεις του Παπάδου. Σήμερα χορηγήσαμε τα διπλώματα παρακολουθήσεως και το σημαντικότερο είναι ότι επιθυμούμε και χαιρόμαστε γι' αυτό που ο κύριος Αντιπρίτανης εδώ το υιοθετεί, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τα σεμινάρια, γιατί το 6% που είναι επιμορφωμένοι οι αγρότες των Ελλήνων, όταν στην Ευρώπη είναι 24% ή στην Ολλανδία 80%, δεν μας κάνει να χαιρόμαστε. Μας κάνει κάπου να νιώθουμε ότι κάτι μας λείπει. Θέλουμε να το εντατικοποιήσουμε, δεδομένου ότι και εγώ προέρχομαι από τον εκπαιδευτικό χώρο και θέλουμε να έχουμε τη βοήθειά του και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, όπως και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και την υπηρεσία, και θέλουμε να τον εντατικοποιήσουμε και σε ευρύτερα θέματα. Κύριε Χαρτινιάν, εξής ερώτηση. Ήταν ικανοποιητική η προσέλευση των πολιτών και αν σκοπεύετε να συνεχιστούν ανάλογες δράσεις? Με δεδομένο τον κορονοϊό και την εποχή που έγινε, εμείς δεν ζητήσαμε περισσότερα άτομα, γιατί δεν θα είχαμε προβλήματα. Οι εκπαιδεύσεις αυτές και οι καταρτήσεις είναι νέου τύπου, περιλαμβάνουν και θέματα τα οποία μέχρι τώρα δεν προσφερόντουσαν, όπως είναι μάρκετινγκ, οικονομικά, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για τον αγρότη επιχειρηματία. Εμείς θέλουμε να τα συνεχίσουμε. Έχουμε στείλει ήδη στα άτομα που συμμετείχαν και σε άλλους ερωτηματολόγια για το τι αντικείμενα θα θέλανε περαιτέρω να εκπαιδευτούν. Και εννοείται ότι και ο ΕΛΓΟ και η Περιφέρεια θα ανταποκριθεί. Οι πολυετείς δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά, δεσμεύουν διοξίδιο του άνθρακα και αυτά τα δικαιώματα από τη δέσμευση θα μπορούσε κάποιος να τα διαπραγματευτεί και να τα πουλήσει και να αποφέρει ένα επιπλέον εισόδημα στους αγρότες του Βορείου Αιγαίου. Είμαι πολύ χαρούμενος που η Περιφέρεια δέχεται και θέλει να συνεργαστεί σε αυτό το σχέδιο, το οποίο θα είναι εποφελές για τους αγρότες. Και βέβαια, όσο πιο βιολογική καλλιέργεια έχει κάποιος, τόσο περισσότερο άνθρακα δεσμεύει, γιατί ξοδεύει πολύ λιγότερο. Οπότε αυτό θα είναι και ένα κίνητρο για τον κόσμο να κάνει και πιο φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να μπορέσουμε, κύριε Περιφερειάρχα και κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι σε όλο αυτό. Πάντως ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτό το χρηματιστήριο του διοξίδιου του άνθρακα διεθνώς γνωρίζει άνθηση μεγάλη τώρα. Διότι όλη η κοινωνία οφείλει να προσπαθήσει να μειώσει το αποτύπωμα του άνθρακα, του διοξίδιου του άνθρακα, και υπάρχει μεγάλο χρηματιστήριο γύρω από αυτό το θέμα. Φανταστείτε ότι ο τόνος πριν από 3 χρόνια ήταν περίπου 2 ευρώ και τώρα έχει φτάσει στα 50. Και οι τάσεις θα είναι πάντα αυξητικές στο επόμενο διάστημα. Ούτε η βενζίνη δεν πήγε. Ακριβώς. Ευχαριστούμε. Να κλείσω εγώ, ναι, μόνο αυτό. Όπως είδαμε σήμερα, περνάμε πλέον από τα λόγια στις πράξεις. Έκλεισε ένας κύκλος. Ήταν μια προσωπική πολιτική απόφαση του Περιφερειάρχη μας, του κ. Κώστα Μουτζούρη, στο να πραγματοποιήσουμε την εκπαίδευση. Η Περιφερειακή Αρχή κινείται με ένα τρίπτυχο, την εκπαίδευση, επιμόρφωση, τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. Ευελπιστούμε ότι στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε να δείξουμε και τους υπόλοιπους κύκλους στις δραστηριότητες όσον αφορά την εκπαίδευση, αλλά και για τις νέες τεχνολογίες και για την καινοτομία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ελγό Δήμητρα. Είναι δίπλα μας, είναι ένας συμπαραστάτης. Και ο κύριος Χαρατουνιά προσωπικά βοηθάει πάρα πολύ την Περιφερειακή Αρχή και γενικότερα την περιφερειά μας. Και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσει όλο αυτό το πρόγραμμα να υλοποιήσουμε όλα αυτά που έχουμε βάλει σαν προγραμματισμό. Σας ευχαριστώ. Έχουμε και ένα πρόγραμμα για να πιστοποιήσουμε σε Αγιοπονικό Πανεπιστήμιο κάποια προϊόντα. Ξέρετε, οι καταναλωτές ζητάνε προϊόντα πιστοποιημένα, τα οποία να έχουν και κάποια βάση. Σε αυτό το πλαίσιο, εδώ και περίπου ένα χρόνο, κάτι λιγότερο από ένα χρόνο, πραγματοποιούμε μια μελέτη, η οποία είναι στη φάση της ολοκλήρωσής της, για 10 παραδοσιακά προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, από τα οποία θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε φακέλους για να τα πιστοποιήσουμε σαν προϊόντα ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης. Αυτό θα βοηθήσει πολύ τα προϊόντα αυτά. Έχουμε συγκεκριμένα προϊόντα στα οποία αναφέρεστε?
Έχουμε, έχουμε αλλά δεν είμαστε έτοιμοι. Δώστε μου μια ευκαιρία να ξανάρθω στην όμορφη Μυτιλίνη. Πάντως, για να το κλείσουμε, νομίζω ότι το 2022 η κοινωνία πρέπει να φύγει από τον εμπειρισμό και να περάσει στην επιστημονική γνώση και στη συνεργασία με τα ανώτατα ιδρύματα και τα κέντρα ερεύνης, να μπορούμε να επιφέρουμε πρόοδο στη ζωή του κόσμου. Και προσπαθούμε αυτό να κάνουμε, διότι ενημερώνοντας και γνωρίζοντας νέες μεθόδους και οικονομικές μεθόδους και τραπεζικές στους νέους αγρότες, οι οποίοι διψούν γι' αυτό. Έτσι. Πιο πολλοί διψούν να μάθουν για την τράπεζα και πώς θα χρηματοδοτηθούν, παρά να δουν πώς θα κλαδέψουν την ελιά, που εξίσου σημαντικό γι' αυτό. Όμως οι νέοι αγρότες θέλουν νέα γνώση, καινούργια γνώση. Σωστά. Ευχαριστούμε γι' αυτό.